Τα μέτρα αυτά είναι τα τελευταία μέτρα μνημονιακά, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε το τελευταίο διάστημα από την πλευρά της κυβέρνησης? Καταρχήν, νομίζω ότι δεν ανακύπτει κάτι καινούριο μέσα από τις διατάξεις του πολυνοσχεδίου, με την εξής έννοια. Είναι ένα μέρος κάποιων γνωστών βημάτων στο πλαίσιο εφαρμογής αυτού του προγράμματος που γνωρίζουμε όλοι από το Σεπτέμβριο του 2015. Βρισκόμαστε στην τρίτη αξιολόγηση, περιέχει αυτά τα συγκεκριμένα μέτρα. Κανείς, θα έλεγα, για να προσεγγίσει και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο πρέπει πάντοτε να το βλέπει μέσα από το πρίσμα της συνολικής συμφωνίας και να κάνει μια εκτίμηση της συνολικής πορείας. Πώς φτάσαμε, κάτω από ποιες συνθήκες υλοποιείται αυτή η συμφωνία, τι θα γινότανε εάν υπήρχε μια συνέχεια της προηγούμενης κυβερνητικής συμμαχίας Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, αν υπήρχε άλλος δρόμος. Αυτά είναι τα βασικά ερωτήματα, νομίζω, τα οποία θα πρέπει να επιχειρούμε να τα απαντήσουμε κάθε φορά, και πάνω σε αυτά θα κρυθούμε και στο τέλος αυτής της προσπάθειας. Στο τέλος της προσπάθειας, αυτό που αντιλαμβάνεται ο κόσμος και το αφήγημα της κυβέρνησης, έτσι όπως το εισπράττει ο κόσμος, είναι ότι κάντε υπομονή, Αύγουστο τελειώνουμε, βγαίνουμε στις αγορές, τελειώνουν τα μνημόνια. Άρα μετά τον Αύγουστο θα ζήσουμε σε ένα παράδεισο όπου η κυβέρνηση θα μπορεί να πάρει μέτρα πίσω ή να διορθώσει κάποιες αδικίες. Δεν ξέρω αν υπάρχουν στη γη παράδεισοι. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, νομίζω ότι δεν είναι σωστό το να δημιουργούμε μια εικόνα υπεραισιοδοξίας, ούτε να μην κατανοούμε την ποιοτική νέα κατάσταση που θα προκύψει μετά τον Αύγουστο του 2018. Δηλαδή, από την σκληρή επιτροπή προφανώς θα μπούμε σε μια περίοδο λιγότερων παρεμβάσεων με μεγαλύτερο βαθμό ελευθερίας για την ελληνική κυβέρνηση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μια σειρά ήδη γνωστές δεσμεύσεις, οι οποίες ισχύουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο και για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα σε έλεγα και το πλαίσιο του παγκόσμιου και οικονομικού συστήματος. Mm-hmm. Έτσι, υπάρχουν διάφορες δυνάμεις οι οποίες ελέγχουν, πιέζουν, οδηγούν τα πράγματα από εδώ ή προς τα εκεί. Αυτό θα υφίσταται για τη χώρα μας. Σημασία έχει εάν αυτή η προσπάθεια που ξεκίνησε από το Σεπτέμβριο του 2015 τελικά ως αποτέλεσμα οδηγεί σε μια νέα ποιοτική κατάσταση. Εσείς με την οικονομία. Είστε ικανοποιημένος, κύριε Υπουργέ, από αυτή την πορεία εδώ που είμαστε, αυτά που είπατε στον κόσμο, σας στήριξε, σας ψήφισε, του υποσχεθήκατε πάρα πολλά. Πιστεύετε ότι σε αυτή την κρίσιμη καμπή, αν κάνατε έναν απολογισμό και μιλούσατε ξανά σε αυτούς τους ανθρώπους που σας εμπιστεύτηκαν, είστε ικανοποιημένος? Θα μίλαγα για μια πορεία αντιφάσεων με καλές και κακές στιγμές, όπου τελικά, τουλάχιστον μέχρι τώρα, αλλά επαναλαμβάνω, πρέπει να ακριθούμε στο τέλος αυτής της πορείας, μέχρι τώρα τελικά το πρόσημο είναι θετικό, διότι αυτή η αντιφατική πορεία μας οδηγεί σε ένα ξέφωτο, μπορούμε να το πούμε. Χωρίς, επαναλαμβάνω, υπεραισιοδοξία, χωρίς κραυγές επιτυχίας, με κόστος κοινωνικό για πολλές κοινωνικές κατηγορίες. Σημασία έχει όμως ότι έχει κερδιθεί ένα χαμένο έδαφος. Σημασία έχει αυτό το διάστημα να μας δώσει μια τέτοια δυναμική ώστε διαρκώς να βελτιώνουμε την κατάσταση της ζωής μας σε αυτή την χώρα και συνεχώς να θέτουμε νέους στόχους προς επίτευξη. Είναι, κύριε Υπουργέ, όμως η μακροοικονομική εικόνα, η θετική, όχι η υπεραισιόδοξη μας λέτε, αλλά είναι θετική, εν πάση περιπτώσει, προς τον Αύγουστο του 2018. Τώρα έχετε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα να αντιμετωπίσετε ως κυβέρνηση. Όπως? Είναι οι πληστηριασμοί, για παράδειγμα, για τους οποίους μας λέτε ότι το δημόσιο, για παράδειγμα, δεν θα ακολουθήσει επιθετική πολιτική και δεν έχουμε καταλάβει τελικά ο πολίτης του οποίου το σπίτι κινδυνεύει. Μάλιστα, διάβαζα μια ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Στη διάθεση του καθενός ή σε ένα νόμο? Διάβαζα μια ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών τώρα, καθώς ερχόμουν σε εσάς, όπου με απόλυτο σαφή τρόπο έλεγε ότι σε σχέση με τα χρέη των πολιτών προς το δημόσιο μπορούν με μία απλή και μόνο αίτηση, εάν αποδεικνύουν ότι αυτή συνδέεται με την απαίτηση για την πρώτη κατοικία και αποδεικνύεται ότι είναι η πρώτη και μοναδική κατοικία αυτή, να εξαιρείται από οποιαδήποτε διαδικασία κατάσχεσης. Θέλω να πω δηλαδή ότι το μέχρι τώρα πλαίσιο, το μέχρι τώρα πλαίσιο, το οποίο είναι νομοθετημένο, επιτρέπει σε γενικές γραμμές την εξασφάλιση και την προστασία της πρώτης κατοικίας μέχρι του συγκεκριμένου ποσού που έχει οριστεί με μια αντικειμενική διαδικασία. Αξίας. Για να
είμαστε ειλικρινείς, κύριε Υπουργέ. Δηλαδή, μπαίνει στη διαδικασία να τρέξει σε δικαστήρια. Δηλαδή, γιατί εσείς δεν θα σας ανυπέρ μια ρύθμιση, αυστηρή ρύθμιση, όπου οριζόντια την πρώτη κατοικία. Τι σημαίνει οριζόντια? Οριζόντια για όλα τα εισοδήματα. Όχι όλα τα εισοδήματα. Να το διευκρινίσουμε. Να το διευκρινίσουμε για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Οριζόντια για όλα τα μεγέθη των κατοικιών. Για όλα τα μεγέθη των κατοικιών. Για πολύ συγκεκριμένα μεγέθη για την πρώτη κατοικία, αλλά να υπάρχει μια νομοθετική ρύθμιση που θα σε προστατεύει. Όπως δώσατε το κοινωνικό μέρισμα και έχετε φτιάξει ήδη μια δομή που ξέρουμε πειραματικά είναι φτωχός και αδύναμος. Πάνω σε αυτό δεν μπορούσε να υπάρχει. Μόνο με τα κριτήρια του κοινωνικού μερίσματος. Αυτή η διαδικασία σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, ανεξάρτητα αν είναι περίπλοκη ή όχι, ισχύει. Αλλά θέλω να σας πω και κάτι επιπλέον. Από τη στιγμή που θα υπάρξουν φαινόμενα εκπληστηριασμού πρώτης φτηνής λαϊκής κατοικίας, θεωρώ ότι υπάρχουν οι δυνατότητες και τα περιθώρια για μια τέτοια πιο αυστηρή νομοθετική παρέμβαση που θα λειτουργεί ως προστατευτικό. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι έχουν υπάρξει. Δεν έχουν υπάρξει αυτή τη στιγμή. Ναι, υπάρχει περίπτωση να το δούμε γιατί, και μετά γιατί, ξέρετε, να έρθει το κράτος να νομοθετήσει, αφού γίνει ο πρώτος πληστηριασμός πρώτης κατοικίας. Προσέξτε να δείτε. Πρέπει να μην βάζουμε όλες τις περιπτώσεις στο ίδιο καλάθι, στο ίδιο τσουβάλι. Μια διαφορά ανάμεσα σε ιδιώτες είναι τελείως διαφορετικό από την απέτηση μιας τράπεζας η οποία έχει αναδιοδοτήσει κάποιον σε άλλες εποχές με άλλα εισοδήματα και με άλλες εμπορικές αξίες της κατοικίας. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και για να προστατεύσουμε την πρώτη κατοικία αλλά και να μην οδηγήσουμε σε άλλου είδους στρεβλώσεις. Μέσα από αυτά βέβαια αναδεικνύεται και το μεγάλο ζήτημα που θεωρώ ότι εκεί υπάρχει μια ευρύτητη συνένεση αυτών που ονομάζουμε στρατηγικών κακοπληρωτών που δεν φαντάζομαι κανείς να θέλει να τους υπερασπιστεί. Και υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Άρα στην περίπτωση που υπάρξει κάποιο τέτοιο κρούσμα. Γνώμη μου είναι πως θα πρέπει να υπάρξουν επιπλέον μέτρα σε περίπτωση που δούμε ότι καταστρατηγείται αυτό το όριο. Άρα το αξιολογούμε και η κυβέρνηση πρέπει να παρέμβει. Ακριβώς. Ακριβώς. Αν και επαναλαμβάνω, θεωρώ ότι μέχρι τώρα δεν έχουν υπάρξει τέτοια φαινόμενα. Υπάρχει ο συνδικαλιστικός νόμος. Και βλέπουμε στο συνδικαλιστικό νόμο από την πλευρά του ΠΑΜΕ και του Κομμουνιστικού Κόμματος μια σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση. Και μάλιστα έχουμε και κινητοποιήσεις. Είχαμε την κινητοποίηση στο Υπουργείο Εργασίας με την κυρία Αξιόγλου, στο Υπουργείο Οικονομικών. Είχαμε τον κύριο Τσακαλώτο, ο οποίος είπε δεν κάναμε όσα θα θέλαμε. Και στην περίπτωση του συνδικαλιστικού νόμου ήταν ήττα για την κυβέρνηση. Νομίζω ότι με πολύ ειλικρίνεια τόσο η Υπουργός Εργασίας όσο και ο κύριος Τσακαλώτος τοποθετηθήκαν πάνω σε αυτό το θέμα. Κάτω από μια αφόρητη πίεση, όχι μόνο τώρα, εδώ από την αρχή εφαρμογής αυτού του προγράμματος, γύρω από τα θέματα των εργασιακών, αυτά που ρυθμίζουν τις εργασιακές θέσεις, κυρίως από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά συνεπικουρούμενοι και από το εσωτερικό της χώρας και από τον ΣΕΒ και από τη Νέα Δημοκρατία. Θα λέγει κανείς ότι η κυβέρνηση έχει βρεθεί στη μέση από εξωτερικές και εσωτερικές πιέσεις. Αυτό το οποίο έγινε τώρα σε καμιά περίπτωση δεν καταστρατηγεί το δικαίωμα της απεργίας για να το βάζουμε το θέμα στις σωστές του διαστάσεις. Προφανώς τα πράγματα δεν γίνονται ευκολότερα, αλλά θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτή η ρύθμιση που αναφέρεται μόνο σε επιχειρησιακά σωματεία και όχι σε πανελλαδικά σωματεία, αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε, σε κάποιες περιπτώσεις θα μπορούσε να είναι και το έναυσμα για την αναζωγόνηση του εργατικού και του συνδικαλιστικού κινήματος. Ακριβώς. Η απάντηση πρέπει να είναι η μαζική συμμετοχή. Για την διάσταση του συνδικαλιστικού κινήματος, γιατί βλέπουμε δύο διαφορετικές συγκεντρώσεις κάθε φορά. Και κυρίως θέλω να πω κάτι που δεν σχετίζεται με τις πολύ τελευταίες εξελίξεις μόνο, για να μην θεωρηθεί ότι λόγω της σημερινής κινητοποίησης κάνω μια τέτοιου είδους αντιπαράθεση. Το θέμα της απαξίωσης του συνδικαλιστικού κινήματος είναι ένα θέμα που εδώ και δεκαετίες βασανίζει και χαρακτηρίζει τη χώρα. Η στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος σας προβληματίζει? Προσέξτε να δείτε. Η στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος κανείς μπορεί να την προσεγγίσει από έναν ιδιόμορφο ανταγωνισμό με τις άλλες μικρότερες δυνάμεις της άλλης αριστεράς αυτή τη στιγμή. Ένας ακτιβισμός ο οποίος έχει έναν συμβολικό χαρακτήρα, ο οποίος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει, νομίζω, τα έχει ξεπεράσει κάποια κατά την όρια. Στις περισσότερες των περιπτώσεων όχι, αλλά ξέρετε, αυτά τα πράγματα καμιά φορά, στα όρια. Καμιά φορά ξεφεύγουν. Εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο, θα έλεγα ότι θα περίμενα από το ιστορικό Κομμουνιστικό Κόμμα να έχει μια στάση που να αναγνωρίζει σε ποιες περιπτώσεις, στις δεδομένες συνθήκες, η κυβέρνηση κάνει πράγματα τα οποία είναι προς όφελος των εργαζομένων και δεν τα αντιμετωπίζει με μια ισοπεδωτική παρέμβαση και μια
εξωτερική στάση. Και φοβάμαι ότι εκεί κάπου το χάνει το θέμα. Στα οικογενειακά επιδόματα υπάρχει μεγάλη κουβέντα. Λένε το επικειμέρι, υπάρχουν αδικίες, οι τρίτεχνοι πολυτεχνοί. Γιατί αποκλείονται οι τρίτεχνικοί πολυτεχνοί από αυτή την υπόθεση? Για μιλάμε πάντα για μια συγκεκριμένη εισοδηματική κατηγορία. Η οποία, ωστόσο, μετά από μια συνολική. Η οποία δεν είναι πράγμα. 15.000 ευρώ το χρόνο για μια πενταμελή οικογένεια. Συμφωνώ 100% ως προς την πραγματική διάσταση που βάζεται. Όντως, αυτά τα χρήματα με το σημερινό κόστος ζωής προφανώς δεν σημαίνουν ούτε καν μεσαία τάξη. Έτσι δεν είναι. Έτσι, αν το δούμε από την μεριά των αναγκών. Αν δούμε τη μεριά των αναγκών. Σε αυτό το θέμα. Απλώς θυμίζω ότι έχουμε μία αύξηση συνολικά στο συνολικό μέγεθος των επιδομάτων. Αν θέλουμε να μιλάμε για μια ουσιαστική πολιτική κινήτρων για το παιδί, αυτή πρέπει να ξεκινάει από το πρώτο. Για να φτάσει κανείς στα τρία παιδιά, συνήθως περνάει από το πρώτο και από το δεύτερο, έτσι δεν είναι? Άρα είναι σωστό να έχουμε μια έτσι, ολιστική προσέγγιση στο θέμα. Ενδεχομένως να έχουν γίνει λάθος προσδιορισμοί του επιδόματος. Θεωρώ πάλι ότι οι εξηγήσεις που έχουν δοθεί από την αρμόδια υπουργό, ότι υπάρχουν οι δυνατότητες βελτίωσης, μπορούν να μας δώσουν τον χώρο για να το δούμε αυτό. Ξέρετε, στο μέσο κόσμο. Υπάρχει περίπτωση να το δούμε και απόψε, κύριε Υπουργέ? Αυτό θα μας το πούνε αυτοί οι οποίοι χειρίζονται τα πράγματα. Θα πρέπει να το δούμε πριν ψηφιστεί το πολυνομοσχέδιο. Αυτό θα φανεί μέσα από την συζήτηση. Αυτό θα ήταν το καλύτερο δυνατό. Απλώς βέβαια πάντοτε ξέρετε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να κινούμαστε μέσα σε κάποια μεγέθη. Δημοσιονομικά καθορισμένα από τις καλός ή κακός. Ξέρετε τι λένε, κύριε Σκουλέτη, για αυτό το θέμα? Ενώ πραγματικά όντως είναι έτσι όπως το περιγράφετε. Στα οικογενειακά επιδόματα αυξήθηκε το ποσό. Τη στιγμή που εγώ να θυμίσω δημοσιεύματα του προηγούμενου χρόνου, όπου έλεγαν ότι θα πέσει μαχαίρι, θα κοπούν τα επιδόματα. Και όντως διπλασιάστηκαν τα επιδόματα για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θολώνει όμως η εικόνα μέσα από μια κατηγορία ανθρώπων που όντως είναι αδικία και είναι τουλάχιστον οι υπολογισμοί δεν είναι το τεράστιο ποσό, το τεράστιο κονδύλι που δεν θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να εξοικονομηθεί ώστε να δοθεί σε αυτούς τους ανθρώπους. Γι' αυτό εγώ μίλησα και για μια αντιφατική πορεία και στο συγκεκριμένο θέμα και θα έλεγα όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε θέμα Ζουράρι, μακεδονικό, για να πάμε μετά και στα δικά σας θέματα.